Σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο χώρο του Κρυσφυγέτου του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα Διγενή, υπογράφησαν τα συμβόλαια ανέγερσης του μνημείου του αρχηγού. Η επιλογή της ημερομηνίας υπογραφής των συμβολέων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανέγερσης του Μνημείου, Ανδρέας Αγγελόπουλος, δεν είναι τυχαία. Σήμερα, 15η του μηνός Ιανουαρίου 1997, 47η επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος, συνήλθαμε στο ιστορικό χώρο του Κρυσφυγέτου του αρχηγείου της ΕΟΚΑ κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της 1ης Απριλίου 1995 και ιερών προσέτη χώρο του τάφου του αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή. Για να προσυπογράψουμε το συμβόλαιο δια του οποίου αναθέτουμε στην επιλεγή σαν εργοληπτική εταιρεία την ανέγερση στον χώρο αυτών μνημιακού και μουσιακού έργου. Ο θεμέλιος λίθος του μνημείου θα κατατεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 26 Ιανουαρίου, ημέρα του μνημοσύνου του στρατηγού. Η πρώτη φάση του έργου θα κοστίσει γύρω στις 700.000 λίρες και σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός του μνημείου εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο τον Ελευθερωτή.